Περίπου 217.000 επιβάτες πτήσεων εξωτερικού αφήχθησαν στο αεροδρόμιο Ηρακλείου τον Ιούνιο, με την κίνηση να αυξάνεται σημαντικά τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου. Μέσα ο Ιούνιος έκλεισε με 216.700 επιβάτες, αφήχθηκαν επιβάτες εξωτερικού, που το ποσοστό είναι το 40% του 2019. Οι πρώτες 4 μέρες του Ιουλίου έχουν φέρει 60.000. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η αύξηση μέσα στον Ιούλιο είναι αρκετά σημαντική. Το προηγούμενο Παρασκευό Σαββατοκύριακο είχαμε από 90 έως 115 τσάρτερ συν τις πτήσεις εσωτερικού που είναι και αυτές καμιά δεκαπενταριά την ημέρα. Στις αυξημένες κρατήσεις των τελευταίων ημερών, καθώς και σε ακυρώσεις που υπήρξαν λόγω της μετάλλαξης Δέλτα στο νησί, αναφέρθηκε ο Μιχάλης Βλατάκης. Είχαμε αρκετές κρατήσεις το τελευταίο δεκαήμερο μέχρι την προηγούμενη Πέμπτη. Από την προηγούμενη Πέμπτη που ήρθαν αυτές οι ειδήσεις, εγώ λέω υπερβολικά ότι γεμάτο Δέλτα η Κρήτη και την άλλη μέρα να γίνουμε πορτοκαλί προκειμένου να προχωρήσουν οι εμβολιασμοί. Έχουμε πάρει αρκετές ακυρώσεις. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να μείνουμε ψύχρεμοι, να συνεχίζουμε να προσέχουμε, να συνεχίσουμε την προσπάθεια για να προχωρήσουν οι εμβολιασμοί. Θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι αν θέλουμε και αν θέλετε να με ρωτάτε πώς πηγαίνει ο τουρισμός, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι πρέπει να βοηθήσουμε να πάει καλά ο τουρισμός. Και η μόνη βοήθεια που μπορούμε να δώσουμε αυτή τη στιγμή είναι να τρέξουμε όλοι να εμβολιαστούμε. Γερμανοί, Πολωνοί, Ουκρανοί, Τσέχοι και Γάλλοι ψηφίζουν Κρήτη για τις διακοπές τους, με τον αριθμό των τουριστών από Αγγλία και Ρωσία να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Η Γερμανία είναι σαν πρώτη αγορά, η οποία τον Ιούνιο έφερε 82.000 επιβάτες. Είναι η Πολωνία με 20.000 επιβάτες. Είναι η Ουκρανία με 10.000 επιβάτες. Είναι η Τσεχία και αυτή με 10.000 επιβάτες. Είναι η Γαλλία με 21.000 επιβάτες. Αυτές είναι οι αγορές. Η Αγγλία, δυστυχώς, που είναι μια μεγάλη αγορά, έκλεισε με 3.500 επιβάτες. Την ίδια ώρα κίνητρο για να εμβολιαστούν οι εργαζόμενοι σε τουριστικά γραφεία και οι οδηγοί των τουριστικών λεωφορείων δίνει ο Σύνδεσμος Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης. Όπως ανακοίνωσε, θα κληρώσει ποσό ύψους 3.000 ευρώ. Σε αυτή τη μεγάλη εκδήλωση του τουρισμού, η οποία γίνεται κάθε Οκτώβριο, και εκεί έχουμε αθλοθετήσει ένα χρηματικό βραβείο μεγάλο για τους καλύτερους υπαλλήλους τουριστικών γραφείων, προσθέσαμε και ένα ακόμα βραβείο χρηματικό, μεγάλο για την εποχή, 3.000 ευρώ, για αυτούς οι οποίοι έχουν κάνει ήδη εμβόλιο ή αυτούς που θα έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό 31/8. Είναι ο μόνος τρόπος για να μην έχουμε ένα τέταρτο κύμα, το οποίο θα είναι καταστροφή για τον τουρισμό της Κρήτης.